Να δεις, έχει κάποια χαρακτηριστικά που νομίζω ότι περισσότεροι άντρες θα θέλαμε να μπορούσαμε να τα αγγίζουμε, του χαρακτήρα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, μιλάμε για ηρωισμό, αλλά ο ηρωισμός είναι ακόμα και σε έναν άντρα το να μπορεί να σκέφτεται με ένα ρομαντικό τρόπο γύρω από τη ζωή. Αυτός λοιπόν ερωτεύεται, αγαπάει, η αυτοθυσία του είναι απίστευτη στον έρωτα και απέναντι στη φιλία. Γιατί αυτό το έργο, μέσα από αυτή την παράσταση, μέσα από αυτό το αριστούργημα που έχει γράψει ο Ρο, συναντάμε συναισθήματα τα οποία εμείς στην εποχή μας τα έχουμε βάλει στην άκρη. Δεν σου πω ότι τα έχουμε ξεχάσει, πώς μπορείς να αφήσεις τον έρωτα, ξέρεις, απλά συναισθήματα που απλώς λόγω, ξέρεις να πω, λόγω καταστάσεων, νιώθω ότι δεν έχουμε χρόνο για να ερωτευτούμε, να αγαπήσουμε, ξέρεις, να δοθούμε ολοκληρωτικά. Τονιούμε για το πώς θα μαζέψουμε τα προς το ζήν. Όχι μόνο και τεχνολογία. Έχει ρημάξει. Και ερωτευόμαστε, αγαπάμε. Μπορεί να ξέρουμε από καν τον άλλον. Ναι, με μηνύματα μόνο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Εσύ έχεις περιπτώσεις στη ζωή σου, δηλαδή έχεις ζήσει ανεκπλήρωτο έρωτα. Ναι. Έναν, δύο, τρεις. Έναν θα σου πω σίγουρα, για τους άλλους δεν τους θυμάμαι. Ήταν στο δημοτικό που 6 χρόνια ήμουν ερωτευμένος με μια συμμαθήτριά μου που δεν της το είχα πει ποτέ. Και καταλαβαίνεις, ήταν κάτι παρόμοιο. Όπως και... Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Ναι, όλοι το έχουμε. Γενικά έτσι κι αλλιώς ήμουν πολύ... η ρομαντική μου φύση υπερτερούσε από μικρός, ξέρεις, γι' αυτό έτρωγα πολλές χιλόπιτες. Γιατί συνήθως στις μικρότερες ηλικίες οι γυναίκες θέλουν τους πιο σκληρούς άντρες. Ναι.